Είναι μια περίοδος που μπορούν να υπογράψουν οι παρουσιαστές τα συμβόλαιά τους. Δεν έχουν γίνει, παιδιά, για να σας πω. Δεν έχουν πέσει τελικές υπογραφές γενικά σε όλα, για να σας πω κάτι. Πολύ ευχαρίστως. Γίνονται συζητήσεις, γίνονται αυτά και με αυτή την Πανσέλη. Εντάξει, θα δούμε. Είναι όμως μια σεζόν, κυρία Πατέρα, η οποία πάλι καθυστερούν αρκετά συμβόλαια παρουσιαστών. Και τι σημαίνει αυτό, αστρολογικά τι σημαίνει, έχουμε ανάδρομο? Όχι, δεν έχουμε ανάδρομο, αλλά μπορεί να είναι τα γεγονότα όλα που τα περιμένω, δεν ξέρω, οι διευθύντες ξέρουν πάνω σε αυτό. Εσείς είπατε ότι δεν έχετε υπογράψει, αυτό ισχύει, γιατί είστε χρονιά στον Αντένα. Όχι, εντάξει, δεν πρέπει να μιλήσουμε για τον κάθε χρόνο. Άσχετα αν έχεις υπογράψει, δεν έχεις υπογράψει, δεν πρέπει να μιλήσεις για τον κάθε χρόνο, πώς θα είναι κτλ. Μόλις το κάνω θα σας το πω. Αγάπη μου, αγαπημένη μου. Άρα τι μας επιβεβαιώνει, ότι δεν έχει υπογράψει ακόμη Λίτσα η Πατέρα. Άρα πάει να πει ότι μπορεί το πρωινό του χρόνου να μην... Να είναι λίγο διαφορετικό. Να πάει όλο σε κομμάτι πιο info, ένα κομμάτι που χειρίζεται καλύτερα ο Γιώργος Λιάγκας, και μήπως αυτό που ακούστηκε, και το θεωρώ πολύ πιθανό και θα είναι και πολύ ωραίο, η Λίτσα Πατέρα να είναι με δική της εκπομπή. Και μετά από τόσα χρόνια νομίζω ότι της αξίζει και θέλει μια καλή εξέλιξη. Είναι αυτό που λένε, κάθε εμπόδιο για καλό. Δηλαδή. Ναι, αλλά νομίζω ότι η Λίτσα δεν το έχει επιδιώξει όλα αυτά τα χρόνια. Και το είπαν και σήμερα στο πρωινό στη Σκορδά ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης, ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, δηλαδή, ναι. Η Λίτσα η Πατέρα την επόμενη σεζόν να μην βρίσκεται σε ενότητα μέσα στο πρωινό, αλλά να έχει τη δική της ολοκληρωμένη εκπομπή. Προφανώς. Μια φορά την εβδομάδα. Μετά την εκπομπή. Θα δούμε. Παίζει ρόλο η διάρκεια. Δηλαδή, αν θέλει μια εκπομπή να σε χρησιμοποιήσει, ας πούμε, 4 λεπτά τα ζώδια και έχει ένα κομμάτι που είναι η Λίτσα Πατέρα, που είναι θεσμός. Νομίζω ότι λες ότι, παιδιά, κάπως πρέπει λίγο να το διαμορφώσουμε. Δεν μπορείς αυτό τώρα το να έχεις Λίτσα Πατέρα και να την έχεις μόνο 4 λεπτά. Είναι δηλαδή πολύ ξεπέτα. Και επίσης είναι κομμάτια και η Λίτσα και η Άση Μπιλιού. Δεν θέλω να μειώσω τις άλλες αστρολόγους, δεν το συζητώ. Απλά ξέρω, η Άση, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο Breakfast Star και με δική της εκπομπή, η οποία πάει και εξαιρετικά. Και είναι τα συμβόλαια της Άση σε τέτοια. Βεβαίως. Και κάνει και νούμερα. Μα και στον Α που ήμασταν με την Ελένη, πάντα η Άση είχε το Star System. Ναι. Θέλω να πω ότι εγώ, ας πούμε, αν είχα τη Λίτσα Πατέρα, θα την κράταγα 15 λεπτά. Αλλά είναι να το θες λίγο με τα ζώδια, να το έχεις. Και είναι, νομίζω, κατά πόσο ταιριάζει και με την εκπομπή. Δηλαδή, τώρα πλέον η εκπομπή που έχει αλλάξει τελείως χαρακτήρα, ίσως να μην ταιριάζει τόσο. Δεν ξέρω τώρα τι νούμερα κάνει. Ναι, παίρνει πολύ κομμάτι ενημέρωση. Αυτό, ας πούμε, το 15 λεπτό ή το 20 λεπτό που χρειάζεται για να υποθούν όλα τα ζώδια, θα μπορεί να είναι κολλητό σε εισαγωγικά με μια άλλη εκπομπή, δηλαδή να είναι αμέσως μετά. Υπό εκπομπή, βέβαια μπορεί να κάπως είναι. Έτσι. Με φίλερ και κανονικά να συνεχίζει τα ζώδια. Κανονικά, ναι. Βεβαίως. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αλλά πάντα η Λίτσα, επειδή είχε και το περιοδικό της και γράφει εκεί πέρα, είχε και έχει πέσει, παιδιά, σε πολλά γεγονότα μέσα. Βεβαίως, γιατί ασχολείται με το παγκόσμιο, να στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Λίτσα Πατέρα. Βεβαίως. Όντως έχει ανάδρομο, παιδιά, στον Αύγουστο, θα τα πούμε όμως και εμείς. Οπότε γι' αυτό δεν έχει υπογράψει. Λοιπόν, γι' αυτό δεν έχει υπογράψει. Ξέρει η γυναίκα. Καλύτερα από